δικαιώνεται για μία ακόμη φορά από την ίδια την κοινωνία, ο Αντώνης Σαμαράς. Τα όσα κατεγράφησαν στη μεγάλη δημοσκόπηση εταιρεία MRB που παρουσίασε ο Δημήτρης Μαύρος και μεταδόθηκε από το Open είναι άκρως χαρακτηριστικά και ενδεικτικά. Οι πολίτες επιβεβαιώνουν και επικροτούν την στάση που τηρεί τόσο ο Μεσσίνιος πρώην Πρωθυπουργός όσο και ο Κώστας Καραμαλής ως προς την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική, συμφωνώντας μαζί τους σε ένα συντριπτικό ποσοστό, σχεδόν 1 στους 2, 48,9%. Μόλις 33,3% είναι το ποσοστό της διαφωνίας και 17,8% εκείνοι που δεν απάντησαν. Σχεδόν 1 στους 2, η μισή, συμφωνούν με αυτή την κριτική. Αυτό το 33,3%, ας το κρατάμε στο μυαλό μας, είναι από τα ποσοστά που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία ίδια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Αλλά μπροστά οι δύο πρωθυπουργοί έχουν καταγράψει μια σοβαρή πολιτική τοποθέτηση. Δεν ανακαλύπτουν κάτι διαφορετικό, ούτε επισημαίνουν κάτι διαφορετικό από την άποψη της κοινωνίας. Αυτή είναι η άποψη της κοινωνίας. Με τον πιο εμφατικό τρόπο αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει τη στάση των... Μάλλον συμφωνεί, επιβεβαιώνει, επικροτεί τη στάση των δύο πρώην πρωθυπουργών. Ναι, τους δικαιώνει επί της ουσίας. Γιατί αν θα το δεις και πολύ χοντρικά, 4 στους 10 τι λένε, καλά κάνουν και τους ασκούν αυτή την κριτική. Καλά κάνουν και έχουν αυτή τη στάση απέναντι στην ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης. Γιατί, να γιατί, το αναφέρουμε, υπάρχει ένα τεράστιο κενό, αντιπολιτευτικό κενό, σε όλα τα επίπεδα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό που επισημαίνουν τόσο ο Κώστας Καραμαλής όσο και ο Αντώνης Σαμαράς είναι τα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία. Στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα της οικονομίας, το είδαμε και νωρίτερα και στην προηγούμενη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Οι αριθμοί ευημερούν και οι πολίτες δυστυχούν και νιώθουν εκτός των τυχών. Εάν αυτό δεν το βλέπει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το μεταφράζει ως επιτυχία, επειδή απλά και μόνο είναι 9 μονάδες πάνω από το δεύτερο κόμμα που στην συγκεκριμένη περίπτωση θα τα πούμε είναι το ΠΑΣΟΚ, τότε δεν το λέμε και επιτυχία. Η πραγματικότητα κρίνεται στο αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα καταγράφει μια διαδοχική φθορά για τη Νέα Δημοκρατία, από τη μία, και από την άλλη, εμπεριέχει την ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά. Είδαμε ότι μπαίνει ένα ερώτημα πάρα πολύ έντονα, με μεγάλο βαθμό, με πολύ έντονο βαθμό και με μεγάλη απόχρωση, κυρίαρχα για τις προκλητικές κινήσεις που γίνονται από πλευρά της Τουρκίας. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό χτυπάνε και τα καμπανάκια. Και χτυπάνε τα καμπανάκια παντού, σε όλα τα επίπεδα. Και από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως 1 στους 2 ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας συμφωνούν με την στάση των δύο πρώην πρωθυπουργών, ενώ μόλις το 38,1% που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία διαφωνούν. Συντριπτικά τα ποσοστά της επικρότησης της στάσης τους, αν εξετάσει κανείς την αδιευκρίνηστη ψήφο, με διαφωνία αναφορά μόλις το 23,7%. Δηλαδή 4 στους 10 περίπου ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας λένε καλά κάνουν και λένε αυτά που λένε και έχουν τη στάση την οποία έχουν. Ναι. Το οποίο είναι τεράστιο νούμερο, και έτσι. Φυσικά είναι τεράστιο νούμερο, αλλά η βασική κριτική που έχουν ασκήσει το προηγούμενο διάστημα οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Σαμαράς και Καραμαλής, είναι για τα ελληνοτουρκικά. Πάμε λοιπόν να δούμε το βαθμό εμπιστοσύνης. Και βλέπετε ότι και στην αδιευκρίνηστη ψήφο το 40% συμφωνεί μαζί τους, με τους δύο πρωθυπουργούς, έτσι. Υπάρχει πλήρως σωστή στάση από την πλευρά των κυρίων Σαμαρά και Καραμαλή. Πρώην. Και διαφωνεί, να το πω έτσι, με αυτή τη στάση του 23,5%. Ακόμη και οι ψηφοφόροι λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν ότι συμφωνούν. Ο πρωθυπουργός με ποιος πορεύεται. Κάτι λέει για τα εσωτερικά του κόμματος όλο αυτό. Καταδεικνύει κάτι λέει για τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας που δεν το ακούει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ επίπεδο νομίζω το ζήτημα. Λοιπόν, ξεκινάει η επίπεδο.